κύριο Ολλανδέζο. Η συζήτηση λέμε να την κάνουμε στο τέλος για να μην χρειάζεται παραγωγή. Και επομένως να περάσουμε στον επόμενο ομιλητή εισηγητή, τον κύριο Μάριο Κοσμίδη, που θα μας μιλήσει για την επίδραση, την δαπάνη και στο θεραπευτικό αποτέλεσμα της προκλήσης και της προοπτικές που του επιφέρει η φαρμακευτική καινοτομία. Κύριε Κοσμίδη, μόλις καλησπέρα και από μένα. Θέλω να ξεκινήσω με το εξής. Πριν από λίγο μου λέει ο φίλος μου Ολύμπιος από Παπαδημητρίου, λέει άκουρε, επειδή γίνεται μεσημέρι, πρέπει να τους υπενθυμίσεις ότι δεν θα σε παρέξει, τους παρεξηγήσουμε αν κοιτάνε το ρολόι. Θα τους παρεξηγήσουμε όμως αν κοιτάνε μήπως έχει χαλάσει το ρολόι. Λοιπόν, τα ζητήματα της φαρμακευτικής καινοτομίας νομίζω ότι επικεντρώνονται σε τρεις βασικές λέξεις. Η πρώτη είναι η καινοτομία, το δεύτερο είναι δαπάνη και το τρίτο είναι θεραπευτικό αποτέλεσμα. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για αυτές τις τρεις λέξεις και να δούμε την αλληλεπίδρασή τους, αλλά θα ήταν λάθος αν αγνοούσαμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτές οι λέξεις αλληλεπιδρούν και διαμορφώνονται. Και το περιβάλλον ποιο είναι? Είναι ένα περιβάλλον αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας, είναι ένα περιβάλλον εσωτερικής εφορετικής υποτίμησης και λιτότητας. Τι παράγει αυτό λοιπόν το περιβάλλον? Το περιβάλλον σε ό,τι αφορά την οικονομία και την κοινωνία μείωσε το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, αύξησε την ανεργία από 10% περίπου του ήταν το 9% στο 27% το 2015, αύξησε τον αριθμό των ατόμων κάτω από τα όρια της φτώχειας που οι οποίοι υπολογίζουν ότι είναι περίπου το 35% του γενικού πληθυσμού. Υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός ανασφάλιστων, τα συστήματα του ΕΟΠΗ και τα νοσοκομεία υποχρηματοδοτούνται και υπάρχει δραματική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και της αγοραστικής δύναμης των υποκριτικών. Πώς απάντησε σε αυτό ή ποια ήταν η επίπτωση αυτού του περιβάλλοντος και των πολιτικών στην υγεία? Ουσιαστικά τι έγιναν? Εφαρμόστηκαν αποσπασματικά μέτρα. Ποια ήταν τα αποσπασματικά μέτρα? Μέτρα κυρίως δημοσιονομικού χαρακτήρα, με οριζόντιες μεταβολές, οι οποίες πράγματι επέτυχαν το στόχο, δηλαδή τι? Μείωσαν τη φαρμακευτική δαπάνη, αλλά πώς τη μείωσαν? Κυρίως δημιουργώντας ανέφικτους προϋπολογισμούς που οδήγησαν σε ελλείψεις φαρμάκων και συνακόλουθα δυσβάστακτα χαράτσια για τη φαρμακοβιομηχανία. Νομίζω ότι αυτό είναι κυρίαρχο. Επιπροσθέτως, αντί να παρθούν διαρθρωτικά μέτρα, το μόνο που συνέβη ήταν επάρχηκαν να παρθούν μέτρα που αφορούσαν κυρίως τα ζητήματα τιμής. Το ΑΕΠ είναι ο πρώτος πάσχος από την πολιτική την οποία εφαρμόστηκε στην Ελλάδα και μάλιστα με τρεις διαφορετικές καμπύλες. Εάν το βλέπατε στο πρώτο μνημόνιο, η πρόβλεψή σου θα ήταν αυτή. Εάν το βλέπατε το ΑΕΠ μας στο δεύτερο μνημόνιο, η πρόβλεψή του θα ήταν αυτή, αλλά φεύγει στην πραγματικότητα αυτό που συνέβη είναι αυτό. Δηλαδή, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, πέραν από τις προβλέψεις που έγιναν από αυτούς που έφτιαχναν την πολιτική, που χάρισαν την πολιτική, στην ουσία ήταν πολύ χειρότερο από το αναμενόμενο. Τεράστια λοιπόν μείωση του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος με συνακόλουθη αύξηση της ανεργίας, όπως συμβαίνει σε κάθε πολιτική δημοσιονομικής πειθαρχίας. Σε ό,τι αφορά την δαπάνη υγείας, εδώ πραγματικά έχει αξία να δούμε την τρομερή μείωση της συνολικής δαπάνης υγείας, η οποία προήλθε κυρίως από την ολοκληρωτική μείωση της δημόσιας δαπάνης υγείας. Ας τονίσουμε προσθέτως ότι η αύξηση της ιδιωτικής δαπάνης που συνέβη στην περίπτωσή μας
σε συνδυασμό όμως με τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, οδηγεί τους ασθενείς έξω από το σύστημα πρακτικά. Και πετύχαμε, τι, πετύχαμε να είμαστε η μοναδική χώρα του ΟΣΑ, η οποία κατόρθωνε να μειώσει, να πετύχει τη μεγαλύτερη πτώση στην κατακεφαλή δαπάνη υγείας από όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες. Αν αυτό ήταν ενδεχομένως το μοναδικό πρόβλημα, τότε θα μπορούσαμε να το διαχειριστούμε, αλλά το θέμα είναι ότι θα έπρεπε να διαχειριστούμε ταυτόχρονα ένα άλλο επίσης ουσιαστικό ζήτημα που ταλανίζει την πατρίδα μας, είναι η συνεχής γύρανση του πληθυσμού της. Προχτές ανακοινώθηκαν από την γυριατρική εταιρεία τα ακόλουθα στοιχεία που δείχνουν ότι περίπου 2 εκατομμύρια άτομα είναι περισσότερα από 65 ετών. Περίπου 1,5 εκατομμύριο άτομα έχουν περισσότερες από μία συνοδές παθήσεις και περίπου 400.000 άτομα παίρνουν περισσότερα από 5 φάρμακα. Και επιβαρύνουν λοιπόν ανάλογα την δαπάνη για το φάρμακο, αφού το 60,28% της δαπάνης πηγαίνει στον πληθυσμό μεγαλύτερο από 65 ετών, που συνυπάρχουν, καταλαβαίνετε, πολλοί νοσηρότητες, συνοσηρότητες, χρησιμοποιούν φάρμακες και τεχνολογίες υγείας, αλλά αυτό δεν τελειώνει εδώ, γιατί υπάρχει και το νοσοκομείο, όπου το 10% του πληθυσμού είναι πληθυσμός πάνω από 70 ετών και εντός του νοσοκομείου κατά βάση απασχολεί το 50% των νοσοκομειακών κλινών, το 25% των οξέων νοσημάτων και το 25% των συνολικών ημερών νοσηλείας. Αυτηρή δημοσιονομική επιθαρχία, γύρανση του πληθυσμού, αλλά ταυτόχρονα και δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, το οποίο προσδιορίζεται από τι, από μια περίεργη εσωτερική, ένα περίεργο εσωτερικό στασιμό προορισμό για τον χώρο τον ερευνητικό της φαρμακοβιομηχανίας, όπου έχουμε ταυτόχρονα έκρηξη των χρημάτων που δίνονται για έρευνα και ανάπτυξη, αλλά μείωση της παραγωγικής ικανότητας για νέα προϊόντα. Δέστε για παράδειγμα ότι ένα φάρμακο κοστίζει περίπου γύρω στο 1 δισεκατομμύριο το καρδιολογικό. Εάν πάμε σε ένα μυοσκελετικό ή ένα αρνευστικό, αυτό κοστίζει, το κόστος έρευνας ανεβαίνει σε πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Απότοκο αυτού του φαινομένου είναι αυτό το οποίο νομίζω είναι σημαντικό, διότι πολλά άλλα δεν τα βλέπουμε, αλλά αυτό το παρατηρούμε. Αυτές οι γραμμές δείχνουν την αντίσταση στα αντιβιωτικά, στο σταφυλόκοκο, και δείχνουν επίσης την αντίσταση στην ψευδομονάδα. Το 1990 όμως είχαμε 10 καινούργια αντιβιωτικά που ενδεχομένως θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν με την παρουσία τους το πρόβλημα. Το 2010, δυστυχώς, η παραγωγή έπεσε στα 4 αντιβιωτικά. Παρ' όλα αυτά, όμως, πρέπει να ομολογήσουμε ότι η ερευνητική βιομηχανία είναι η βιομηχανία με τη μεγαλύτερη ένταση, ρυθμό και ανάπτυξη από όλους τους κλάδους. Βλέπετε εδώ, συνεχίζει να αναπτύσσεται παρά το γεγονός ότι οι υπόλοιποι κλάδοι μειώνονται, και μία εικόνα για να δούμε τι κάνουν όλοι οι κλάδοι, θα δείτε ότι σε ό,τι αφορά τα χρήματα που χρειάζεται να επενδυθούν για ένα νέο προϊόν, με το πράσινο για παράδειγμα, αν δεν κάνω λάθος, είναι τα ηλεκτρονικά, είναι περίπου, απαιτούνται περίπου 134 εκατομμύρια, για την βιοφαρμακευτική βιομηχανία είναι 1,25,
και για ένα αεροπλάνο είναι 3,8 δισεκατομμύρια. Το ποσοστό που επανεπενδύεται από τα έσοδα της φαρμακοβιομηχανίας είναι το μεγαλύτερο, το 15% από το συνολικά έσοδα επανεπενδύονται για έρευνα και ανάπτυξη και απαιτούνται περίπου 12 με 15 χρόνια για να αναπτυχθεί ένα καινούριο προϊόν, ενώ για παράδειγμα μία τηλεόραση απαιτεί η ανάπτυξη ενός καινούριου προϊόντος γύρω στα 2 χρόνια. Αυτή είναι η κατάσταση. Έχουμε ένα δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, αλλά δυστυχώς έχουμε και ένα δυσμενέστερο εσωτερικό περιβάλλον. Και εμείς απέναντι σε αυτή την ιστορία ανταποκρινόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο. Τιμοδοτούμε τα προϊόντα μας χρησιμοποιώντας τιμές αναφοράς στην Ευρώπη. 3 τον αριθμό. Λες και θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε γιατί δεν έχουμε 4 ή 5. Το μόνο που μπορούμε να εξηγήσουμε είναι γιατί δεν έχουμε 1. Γιατί το απαγορεύει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Με αυτόν τον τρόπο παρουσιάζονται πολλαπλά και συνεχή προβλήματα λόγω θεμάτων στις διαδικασίες, στις βάσεις δεδομένων και στις ισοτιμίες. Η αποζημίωση συνεχίζει να στηρίζεται σε τιμές αναφοράς, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην πρόσβαση και ασαφή κριτήρια. Η κατάρτιση του θετικού καταλόγου γίνεται με το σύστημα ATC, το οποίο ναι μεν αποτελεί μια διεθνή κατηγοριοποίηση, αλλά και η ίδια ηχού θεωρεί ότι είναι ακατάλληλο για αποζημίωση. Περιττό βεβαίως να αναφέρω ότι ο ορισμός της τιμής αναφοράς ούτε αντιλαμβανόμαστε πώς βγαίνει, ούτε κανένας μας εξηγεί και υπάρχει μια χαόδης κατάσταση ως προς το γιατί υπάρχει αυτή η τιμή αναφοράς και δεν υπάρχει κάποια άλλη. Υπάρχει ένα σύστημα υποχρεωτικών επιστροφών με πολλαπλές και μη αναλογικές επιστροφές. Υπάρχει πολυνομία και αστάθεια, αφού μόνο τα τελευταία 5 έτη είχαμε περισσότερους από 154 νόμους και κοινωνικές αποφάσεις. Και ήταν η επίπτωση στην ιατρική περίθαλψη, βεβαίως μείωση της πρόσβασης στην πρωτοβάθμια φροντίδα, δυσκολία των ασθενών να πάρουν τα φάρμακά τους, ιδιαίτερα των χρονίων ασθενών, αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία και τελικώς αύξηση του κόστους συμμετοχής στα φάρμακα και οριστικό εμπόδιο στην καινοτομία. Άρα, αν αυτή είναι η κατάσταση όπως εγώ την περιγράφω και νομίζω ότι δεν απέχει και πάρα πολύ από την πραγματικότητα, σε αυτήν λοιπόν την κατάσταση η καινοτομία είναι η λύση. Η καινοτομία θα μπορούσε να είναι η λύση δεδομένου του άμεσου οφέλους που παρέχει στον ασθενή. Γιατί κάνει τι, βελτιώνει την υγεία με αύξηση των επιλογών για επιλεγμένες ειδικές νόσους, στοχεύει στους μηχανισμούς του νόσου που οδηγούν σε μακροχρόνιο αποτέλεσμα με μειωμένες ανεπιθύμητες ενέργειες, χρησιμοποιούνται απλοποιημένα θεραπευτικά σχήματα για βελτίωση καθημερινότητας του ασθενούς, είναι αυτό που πριν από λίγο ο Μάρκος ανέφερε ως incremental innovation, και βεβαίως η κορυφή της καινοτομίας που είναι τα personalized medicine και το fingerprint drugs. Προφανώς ναι, δεν υπάρχει ένας μοναδιαίος ορισμός, αλλά υπάρχουν κατηγοριοποίησεις. Βασική όμως προϋπόθεση είναι η τεκμηριωμένη και βεβαιωμένη ύπαρξη βελτίωσης της έκβασης υγείας. Κοινό σημείο, η έμφαση στη θεραπευτική αξία, επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία. Αν μπορούσαμε με έναν απλουστευμένο τρόπο να δούμε τις μορφές καινοτομίας, μέσα σε ένα άξονα όπου αποτελείται από τη βαρύτητα της νόσου και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας, θα λέγαμε ότι 3 είναι οι κυρίαρχες, είναι αυτό που είπαμε ως incremental, ουσιαστική καινοτομία και βεβαίως η breakthrough καινοτομία. Είναι όλα τα φάρμακα καινοτόμα? Η Γαλλία απαντά ότι όχι, δεν είναι όλα τα φάρμακα καινοτόμα, αφού εξετάζοντας από το 2004 έως το 2012 925 φάρμακα,
νέα φάρμακα, μόνο 8 θεωρήθηκαν ριζικά καινοτόμα και μόνο 50 με πρόσθετο όφελος. Είναι προφανές βεβαίως, κυρίες και κύριοι, ότι τα καινοτόμα φάρμακα έχουν κάνει μια τεράστια πρόοδο στην καταπολέμηση των θανατηφόρων παθμών. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχουμε εντυπωσιακή αύξηση του προσδοκίμου. Για παράδειγμα, η θνησιμότητα από AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μειωθεί κατά 83% και για τον καρκίνο κατά 20%. Και είναι βέβαιο ότι η φαρμακευτική καινοτομία συμβάλλει στην αύξηση του προσδοκίμου, βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών και την παραγωγικότητα της εργασίας. Θα περάσω σε μία μελέτη η οποία με πολύ αδρό τρόπο δείχνει την σχέση που συνδέει την αύξηση του προσδοκίμου ζωής με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων στη ΣΥΠΑ για το διάστημα 1952-2007. Είναι προφανές ότι οι γυναίκες το 1950 το προσδόκιμο ήταν 71,1, ανέβηκε στο 80,4 και για τους άντρες το αντίστοιχο 65,6 έφτασε το 75,3. Συνοπτικά για τις μελέτες του Λίχτενμπεργκ αναφέρθηκε ο καθηγητής προηγουμένως, νομίζω ότι είναι, θα μου επιτρέψετε να κάνω αναφορά σε τρεις περιπτώσεις. Τη μία περίπτωση για την φαρμακευτική καινοτομία, όπου ερμηνεύει το 25% της αύξησης του προσδοκίου με επιβίωση των ασθενών με καρκίνο των ΗΠΑ. Το 44% της συνολικής αύξησης στην μακροβιότητα του ελληνικού πληθυσμού την περίοδο 1995-2010, οφειλωμένη στις νέες δραστικές κυκλοφόρησης στην αγορά από το 1992 στο 2007. Και τέλος, την φαρμακευτική καινοτομία, η οποία μείωσε κατά 2,2% κατέτος της ημέρας νοσηλείας στο διάστημα 2000-2008. Νομίζω ότι οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι πολλές, μεγάλες και διαφορετικής έντασης, με πρώτη κυρίαρχη αυτή της βιωσιμότητας του συστήματος υγείας και της ταυτόχρονης επίθεσης που δέχεται σε όλα τα κράτη της Ευρώπης, αυτό που λέμε κράτος πρόνοιας. Απαιτείται χρηματοδότηση και ανακατανομή των πόρων κατά έναν δικαιότερο και οικονομικά αποδοτικότερο τρόπο, αναθεώρηση του συστήματος συμμετοχής των ασθενών και διασφάλιση της κατοικικής πρόσβασης τους στα συστήματα υγείας. Χρειάζεται εφαρμογή αυτού που ορθά λέμε budget impact με θεσμοθέτηση μιας ειδικής δομής με αντικείμενο την αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας, καταγραφή ασθενών και επιδημιολογικών προτεραιοτήτων και βέβαια δομικές μεταρρυθμίσεις τόσο στο σύστημα τιμολόγησης όσο και στο σύστημα αποζημίωσης. Υποστήριξη της δραστηριότητας της εγχώριας παραγωγής φαρμάκων, αναδιάρθρωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και υποκατάστατα της περίθαλψης κατά τρόπο ώστε να μεταφέρουμε από τον δεύτερο γενή και την τριτογενή τομέα στην πρωτοβάθμια περίθαλψη που είναι φτηνότερη και αποδοτικότερη. Και επειδή η ανάπτυξη της αξιολόγησης περιλαμβάνει πολλά και ποικίλα βήματα, εμείς δεν χρειάζεται να βάλουμε στόχους μη ρεαλιστικούς και ανέφικτους, αλλά θα μπορούσαμε σε πρώτη φάση να θεωρούμε ότι η αξιολόγηση ενός καινούριου φαρμάκου ή μιας καινούργιας θεραπευτικής κατηγορίας με το budget impact θα ακούσε σαν ένα πρώτο ιδανικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πριν να κλείσω, θα μου επιτρέψετε να κάνω 4 προτινόμενες προσεγγίσεις για το πώς εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα πρέπει να το προσεγγίσουμε. Η πρώτη αφορά την άμεση κατάρτιση ενός χρονοδιαγράμματος για τη λήψη μέτρων εξοικονόμησης και συνοδών μεταρρυθμίσεων. Αποτίμηση των εξοικονομήσεων που παρέχονται στο σύστημα ανά τριετία. Άμεση θέσπιση οργάνου παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των μέτρων και των συνοδών μεταρρυθμίσεων. Και τέλος,
άμεση θέση της ομάδος για την κατάρτιση ενός roadmap καινοτομίας με σκοπό την κατάρτιση ολοκληρωμένης πρότασης για τη σταδιακή εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης και αποτίμησης τεχνολογίας υγείας. Θα μου επιτρέψετε να κλείσω λέγοντας ότι η υγεία δεν είναι ένα απλό εξελάκι, είναι ένα πολύ, πολύ πιο πολύπλοκο και πολύ σύνθετο φαινόμενο, το οποίο πρέπει να το δούμε στο όλο του και όχι στο μέρος του. Σας ευχαριστώ πολύ.